επικρατεία στην κυβερνητική εκπρόσωπο να πούνε τι. Κύριε Σκαρκού, υπάρχουν μια σειρά από διαδικαστικά θέματα ακόμα. Δηλαδή, είναι το πόθεν έσχεση, είναι να φέρουν όλα τα χαρτιά τα οποία δεν έχει σημαίνει ότι έχουν πάρει την άδεια. Το πόθεν έσχεση θα το ελέγξει η κυβέρνηση. Όχι, 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 διαδικαστικά. Μα ακούσατε, είπα, κύριε Κλάμα, είναι πολύ προσεκτικό. Εγώ αναρωτιέμαι αυτό το πολύ προσεκτικό. Μετά να ελέγχεται το πόθεν έσχεση και όχι πριν. Τώρα θα. Αν δεν είναι. Γιατί αυτό πρόβλημα είναι η νομοθετική διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία. Όποιος, αυτά θα τελειώσουν, αν επικυρωθούν και αν είναι εντάξει, θα προχωρήσουν για τις 90 μέρες τις οποίες έχουν για το καναλι. Και να δουν και τα όποια άλλα διαδικαστικά θέματα τα οποία υπάρχουν για τη λειτουργία των καναλιών. Εγώ θέλω να βάλω να πω τρεις παρατηρήσεις όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Για το θέμα του βιβλίου της επικρατείας και για το αν είναι αντισταγματικά όλα αυτά. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό. Προσπάθησαν να το αποφύγουν και οι δύο συνάδελφοι, αλλά ουσιαστικά πήγαν να βγάλουν και την απόφαση ή να προτρέψουν να βγει η απόφαση. Εγώ μόνο θα κάνω μια παρατήρηση ότι μέχρι τώρα ό,τι έχει να κάνει με την νομοθετική διαδικασία, το Συμβούλιο Επικρατείας έχουν μια λυμένη απόφαση την οποία πήρε για το ζήτημα, το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ. Τώρα, το ΕΣΟΡΟΥ, μην το μεγεθοποιούμε το πρόβλημα του ΕΣΟΡΟΥ. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να υπάρχει και πρέπει να λειτουργήσει. Μπλοκάρισε όμως και μπλοκάρισε σκόπιμα. Σκόπιμα από την αντιπολίτευση και είναι αυτό που λέω και δεν υπάρχει περίπτωση να αφισβητηθεί από κανένα πολίτη ότι σε πλήρη συμπαιγνία εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα αυτών των οποίων καθοδηγούσαν από τα κανάλια και ήταν σε αυτή την περίοδο, η Νέα Δημοκρατία μιλάω, σε αυτή την περίοδο θέλανε να ισχύσει το ίδιο καθεστώς ανομίας και κυρίως να μην πληρώσουν. Τέλος, υπάρχει υποκρισία πολύ μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη διαδικασία. Εδώ είμαστε στην ΕΡΤ μέσα. Στη είμαστε στην ΕΡΤ μέσα, κύριε Σκάκο. Θα το ξαναπώ, για να τα ακούσουν. Αφήσατε μία μομφή. Ναι. Δώστε μας μία εξήγηση. Λέτε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πήρε το μέρος των καναρχών. Βεβαίως, δεν είναι θέμα μομφής. Ήταν οι δημόσιες. Ό,τι προέτρεπε, ό,τι πρότεινε, ό,τι έκαναν το ακολουθούσε από πίσω. Δεν είναι, ήταν η εκφώνηση κανονική. Αυτό το πράγμα. Εδώ να σας πω τώρα να πω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι τι θα γίνει άμα κλείσει ο Sky, τι θα γίνει άμα κλείσει ο Sky, τι θα γίνει άμα κλείσει ο Sky. Αυτή η ιστορία ήταν. Και τελικά ο Sky, πάση περιπτώσει, πήρε την άδεια. Και εδώ αποδείχθηκε ότι πόσο αλλοπρόσωλη ήταν η πολιτική η σκέψη όταν λέγανε ότι εμείς θα είχαμε την δυνατότητα να παρέμβουμε. Καμία παρέμβαση. Καμία. Και φαντάζομαι ότι όλοι αποδέχτηκαν ότι η διαδικασία ήταν νόμη. Εδώ λοιπόν θα ξαναπαναλάβω. Είμαστε στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Και έκλεισε η ΕΡΤ σε μία νύχτα. Σε μία νύχτα, παρακάμπτοντας ΕΣΟΡΟΥ, παρακάμπτοντας νομικές διαδικασίες, παρακάμπτοντας Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτά τα ξεχάσανε και ο κύριος Κακατσούλης και ο κύριος Κακλαμάνης εκπροσωπώντας τα κόμματα και όχι προσωπικά ήδη. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να ξεχνιέται. Και κυρίως θα έλεγα και να πω τώρα. Αυτή τη σχέση τώρα με τα κανάλια. Βεβαίως έχει σχέση γιατί έγινε μια διαδικασία την οποία την έχουν ξεχάσει τότε. Την έχουν ξεχάσει το πώς δρομολογήθηκε. Το τι έγινε και, τώρα αυτή η διαδικασία. Άλλο λέω, πώς δρομολογήθηκε χωρίς να λάβουν υπόψη ούτε ΕΣΟΡΟΥ, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτό λέω. Τώρα λοιπόν, υπάρχει όμως μια παρατήρηση που θέλω να κάνω. Θέλω να πω κάτι και σε σχέση και με αυτό που είπαν και. Δεν έχει νόημα άλλο πια αυτό. Να ρωτήσω απλώς αυτό, γιατί αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Όλοι συμφωνούν ότι πραγματικά μπήκανε χρήματα στα κρατικά ταμεία που έπρεπε να έχουν μπει εδώ και χρόνια, διότι δεν πλήρωναν αυτοί που είχαν τις άδειες. Από την άλλη, η διαπλοκή πώς θα χτυπηθεί τώρα. Εξήγησα με τι όρους μπορεί να είναι άλλες δικλείδες ασφαλείας. Δεν σημαίνει και μου να σας αφήσω ότι εγώ, ναι, και εγώ δεν και θεωρώ ότι η διαπλοκή. Αυτό που λέει δηλαδή ο κύριος Καρκατσούλης, ότι θα έπρεπε να μπουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωραία, αυτά προβλέπονται. Βεβαίως, να πω και αυτό μέσα στον νόμο. Μας το διαβάσει ο κύριος Καρκατσούλης. Μέσα στον νόμο προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία το τι ποιοτικό μέρος πρέπει και πώς πρέπει να είναι ρυθμισμένα τα προγράμματα των καναλιών. Αυτό θα υπάρχει και το ΕΣΟΡΟΥ μετά, όταν και εφόσον συγκροτηθεί και ελπίζω να συγκροτηθεί, το οποίο θα ελέγχει την ποιότητα. Αυτό είναι η μεγάλη του αρμοδιότητα, αυτή είναι του ΕΣΟΡΟΥ. Και θυμηθείτε τα πρόστιμα που έβαζε για κακές ποιοτικές εκπομπές ή για το τι. Αυτή ήταν η βασική αρμοδιότητα, είναι αυτή. Τα άλλα για τα εργασιακά, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο και οι αρμόδιες υπηρεσίες για να κρίνουν τα υπόλοιπα. Τώρα θέλω να πω για κάτι όμως για το. Είπε ο κ. Κακλαμάνης ο λαός πεινάει. Ναι. Και είναι εκεί το βασικό. Κοιτάξτε, όταν έρχεσαι ο θήτης να υπερθεματίζει σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω είναι σφάλμα και δεν αφορά τον κ. Κακλαμάνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς και στην έκθεση, τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει, θα είναι το
η άποψή μας και το όραμά μας για την ανάπτυξη, συγκεκριμένα όμως πράγματα, θα είναι το αφήγημα, η σταθμή και οι σχετισμοί. Θα σας πω, το αφήγημα, η σταθμή, οι σχετισμοί που θα διαμορφωθούν, οι πρωτοβουλίες και αιχμές που πρέπει να πάρθουν την υπόλοιπη περίοδο της κυβερνητικής θητείας, ώστε να είναι με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα του 2018-20 και θα είναι και ορατή η σταθμή για το 2016. Εγώ συνηθίζω να λέω, και αυτό είναι το πριν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ήταν ο βασικός πυλώνας, γιατί δεν είναι το πρόγραμμά μας εμάς, τα μέτρα της συμφωνίας, είναι σαφής αυτό. Ναι, υλοποιούμε όμως, υλοποιούμε τα μέτρα αυτά. Δεν είναι το πρόγραμμά σας, αυτό είναι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται. Αφήστε με να τελειώσω και θα το καταλάβετε. Προφανώς λέω λοιπόν, δεν ήταν το πρόγραμμά μας αυτό. Υλοποιούνται αυτά και το υλοποιούνται με διαφορετικό και με μάχες τις οποίες έχουν δοθεί. Όμως, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης περίπου το 70-80% έχει υλοποιηθεί. Πλην το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πλην των δημοσιονομικών που αφορά προφανώς τον ΕΦΙΑ και την κατώτατη σύνταξη. Εγώ να σας πω και για την υγεία και για τη φοροδιαφυγή και για, κάρτα. Μιλάω για την υγεία που μπορούν ανασφάλιστοι. Όλο το κοινωνικό πλαίσιο έχει εφαρμοστεί και τα θεσμικά μέρη όπως ήταν, γιατί το θέμα των αδειών ήταν στην ατζέντα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Για τη δημόσια διοίκηση, δεν θέλω λοιπόν να συνεχίσω άλλο. Είναι όλα αυτά 85 νομοσχέδια τα οποία έχουν περάσει με θεσμικό και οικονομικό τρόπο. Πριν την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, εδώ έχουμε νέες πλήγες, όπως για παράδειγμα με το ΕΚΑΣ. Ναι, είναι ολόκληρη συζήτηση. Νομίζω το ΕΚΑΣ, πώς θα υπάρξει αυτή η ανταπόκριση σε αυτούς οι οποίοι έχασαν το ΕΚΑΣ και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Νομίζω καταρχήν προσωπικά, αλλά και το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ ως γραμματέας θεσμικά, είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΕΚΑΣ πρέπει να βρεθεί λύση. Και οδηγείται να βρεθεί λύση είτε δια παροχών που είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη περίοδο για μέσω άλλου τρόπου και βεβαίως και με τα χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν ψάδι θα είναι ως μια τέτοια κατεύθυνση. Ωραία. Μάλιστα. Στη ΔΕΘ, δηλαδή, τι θα πει ο κύριος Τσίπρας? Νομίζω σας το εξήγησα από την αρχή. Το αφήγημα, οι σταθμοί, οι σχετισμοί, οι πρωτοβουλίες, οι αιχμές για την υπόλοιπη κυβερνητική θητεία θα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να πω ότι είναι το θέμα του ΕΝΦΙΑ, το οποίο θα είναι το νέο. Με ένα νέο νόμο, μάλιστα, ο οποίος θα αφορά όλη την περιουσιακή κατάσταση. Είναι η φοροδιαφυγή πέρα από αυτά τα οποία έχουμε κάνει και έχει να κάνει με το πλαστικό χρήμα, αλλά ό,τι έχει να κάνει με το τοπίο της φοροδιαφυγής, και θα υλοποιηθούν, θα μπουν σε εφαρμογή και οι νόμοι οι οποίοι έχουν υπάρξει και για τα καπνικά, όλο ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε στη χώρα, δημιουργήθηκε και υπάρχει, και να μπορέσουμε να υπάρχει μια οικονομική κατάσταση και να μπορούμε και να μειώσουμε και φόρους, γιατί είναι σαφές ότι οι φόροι δεν δημιουργούν, δεν μπορούν να συμβάλλουν. Κύριε Κακλαμάνη,